Το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προβλέπει τη θέσπιση, το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης του ατομικού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19, όπως εξάλλου καταψηφίσαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντίθεση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς, το υπερψήφισαν. Μάλιστα, η συζήτηση που προηγήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στην αντίστοιχη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, είναι αποκαλυπτική για τις πραγματικές στοχεύσεις του ψηφιακού πιστοποιητικού, με τον αρμόδιο επίτροπο να ομολογεί πως υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες σχετικά με τη διάρκεια και το είδος της ανοσίας των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αναρρώσει από COVID-19, ενώ το ίδιο αποκαλυπτικά, έως και κοινικά, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δήλωσε πως το πιστοποιητικό δεν είναι ένα μέτρο κατά του κορονοϊού, είναι ένα μέτρο στο οποίο συμφωνούμε ότι μπορεί να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος αν ταξιδεύουν οι πολίτες. Αλλά προτιμάμε να ανακτήσουμε το δικαίωμα ταξιδιού ακόμα και αν δημιουργούνται κάποιοι επιπλέον κίνδυνοι. Απόψεις, τοποθετήσεις που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του ψηφιακού πιστοποιητικού και τους υπαρκτούς κινδύνους να αναζωπηρωθεί η πανδημία σε τουριστικούς προορισμούς αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας κατοίκων και τουριστών. Αντίθετα, φανερώνουν πως πηξίδα του νέου μηχανισμού που προωθείται, του ψηφιακού πιστοποιητικού, είναι η διασφάλιση των αναγκών για κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό, στις μεταφορές. Εν ώψη της θερινής τουριστικής περίοδου και μάλιστα πρόκειται να αξιοποιηθεί ως πρόσχημα για να μην θωρακιστούν τα δημόσια συστήματα υγείας, τα οποία δοκιμάστηκαν παντού όπως και στη χώρα μας, στην μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στη χαλάρωση των μέτρων ελέγχου στα σύνορα και τις μετακινήσεις που ήταν πάγιο αίτημα των μεγάλων πολυεθνικών, των αεροπορικών εταιριών, των εφοπλιστών, των ξενοδόχων και των τουριστικών επιχειρήσεων. Και όλα αυτά σε μία περίοδο που δεν έχει απαντηθεί από την επιστημονική κοινότητα για το αν ο εμβολιασμός μπορεί να εμποδίσει αποτελεσματικά τη μετάδοση του ιού. Να πως με fast track κατεπίγουσες διαδικασίες υλοποιείται ακόμα μία απέτηση των ομίλων, την οποία χρησιμοποιείται ως άλοθη για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας. Όμως πιο προκλητικό και από την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως επιτυχημένη τη διαχείριση της πανδημίας που έχει στοιχήσει πάνω από 12.000 νεκρούς, εκατοντάδες να παραμένουν διασωληνωμένοι, το δημόσιο σύστημα υγείας να έχει μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου, με τις συνέπειες το επόμενο διάστημα να γίνονται πιο ορατός. Ποιο είναι? Είναι η αξιοποίηση της πανδημίας ως ευκαιρίας για να προχωρήσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην υγεία, όπως προκύπτει και από την ομιλία, την πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργού πριν λίγες μέρες σε συνέδριο για την ανάπτυξη του συστήματος υγείας μετά την COVID-19 εποχή. Στην ουσία δεν προμηνύεται τίποτα λιγότερο από νέα επιδείνωση των όρων πρόληψης, περίθαλψης και αποκατάστασης της υγείας του λαού, της επιδείνωσης των όρων δουλειάς και αμοιβών των υγειονομικών στο υποτιθέμενο νέο ΕΣΥ, για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός, προβάλλοντας ως λύση την ίδια αιτία που δημιουργεί και διωγγώνει τα προβλήματα στην πρόληψη και τη θεραπεία. Δηλαδή την πολιτική της ακόμα μεγαλύτερης ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα, της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών του κρατικού τομέα της υγείας. Την πολιτική δηλαδή που έχει δοκιμαστεί πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τραγικά αποτελέσματα. Αλήθεια, αυτή είναι που θα προστατεύσει τάχα την υγεία και τη ζωή του λαού? Γιατί αν κάτι αποκάλυψε περίτρανα η πανδημία, πέρα από κάθε αμφιβολία και σε αντίθεση με όσους προσπαθούν το αντίθετο, είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να υπάρχει μόνο παρασιτώντας πάνω στις λαϊκές ανάγκες, στερώντας πολύτιμες εφεδρείες από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως η κυβέρνηση μιλάει για νέες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Δηλαδή νέες δυνατότητες στους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία και αντίστοιχα των κλινικαρχών,
τους οποίους αρνήθηκε να επιτάξει όλο το προηγούμενο διάστημα, να θησαυρίζουν στην πλάτη του λαού, στο έδαφος και των μεγάλων ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα, τις οποίες προκαλεί όμως διαχρονικά η αντιλαϊκή πολιτική, με ευθύνη φυσικά όλων των κυβερνήσεων. Μάλιστα, λέτε και ψέματα προβάλλοντας ως στόχο τον εξορθολογισμό του κόστους στην υγεία, που θα φέρει δήθεν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για το λαό. Μα αυτή η πολιτική δεν είναι που οδήγησε στην ανύπαρκτη σήμερα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο κλείσιμο νοσοκομείων, κλινικών, τμήματων, σε απολύσεις εργαζομένων, στις εργολαβίες προς τον ιδιωτικό τομέα και τα ΣΔΙΤ που αποτελούν χρυσορυχείο για το κεφάλαιο στην υγεία. Αυτή η πολιτική δεν είναι που αναγκάζει το λαό να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη εξαιτίας των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, των πρωτοκόλων και πλαφών που μπαίνουν ως κόφτες στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την άθλια κατάσταση που έχετε δημιουργήσει όλοι όσοι κυβερνήσατε και που έγινε χειρότερη με την πανδημία, έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κλιμακώνει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης, διευρύνοντας την απόσταση που χωρίζει την υγεία πρόνοια από τις πραγματικές ανάγκες των υγειονομικών και του λαού, παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα αυτές να ικανοποιηθούν. Και όντως είναι εσχρό, με τόσους νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες αποκλεισμένους από το σύστημα υγείας της μιας νόσου, με τους ιδιώτες να μπουκώνουν κέρδη, να λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι αδιανόητο σήμερα, τον 21ο αιώνα δηλαδή, να έχουμε δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20 έως 30 χιλιόμετρων. Ότι το κόστος είναι κάτι το οποίο προφανώς θα μας προβληματίζει όλο ένα και περισσότερο, καθώς η επιστήμη κάνει άλματα. Δηλαδή, κάθε λέξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας αντίστοιχα για την λεγόμενη επόμενη μέρα του συστήματος υγείας ευθυγραμμίζεται στη λογική περιορισμού του κόστους, όπως βαφτίζεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στο λαό και αύξησης του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι θησαυρίζουν είτε από τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, είτε από τις business που αναπτύσσουν μέσω συνεργασιών με το κράτος. Ένα όφελος που για τους επιχειρηματικούς ομίλους προέρχεται μέσα από την εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι αντί να κατευθύνονται για παράδειγμα στη θωράκιση των νοσοκομείων, πηγαίνουν στην προσέλκυση επενδύσεων με κάθε είδους επιδοτήσεις στα μονοπόλια. Έτσι, αν για το λαό πρέπει να περιοριστεί το κόστος και οι εργαζόμενοι πρέπει να συμβιβαστούν με την πλήρη απαλλαγή του κράτους από τις δαπάνες για την υγεία και με τη λογική ό,τι πληρώνεις παίρνεις, δεν ισχύει το ίδιο για το κεφάλαιο. Για παράδειγμα για τους φαρμακοβιομηχανούς, αφού όπως υπόθηκε από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, έκανε πολλά η κυβέρνηση για τη φαρμακοβιομηχανία εν μέσω κρίσης, όπως έκανε εξάλλου και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όσο και αν προσπαθεί να οριοθετήσει διαχωριστικές γραμμές από τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην ίδια πλευρά. Της αντίληψης δηλαδή που τον όθησε να υλοποιήσει κατά γράμμα τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με οικονομικά κριτήρια, ως αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων που θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες και τα ασφαλιστικά ταμεία, να διατηρήσει και να εφαρμόσει για πρώτη φορά πιλωτικά σε 18 νοσοκομεία το νόμο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των νοσοκομείων με βάση την ικανότητα προσέλευσης πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας. Ενώ στην πρότασή του σήμερα για το νέο ΕΣΥ υπερασπίζεται την πολιτική των ελάχιστων παροχών. Φορτώνει στην τσέπη του λαού τις όποιες προσλήψεις υπόσχεται, ενώ κλείνει το μάτι στον ιδιωτικό τομέα ότι θα διαμορφώσει συνθήκες δίκαιης συνύπαρξης με το δημόσιο. Έτσι, η αξία των όποιων διακηρύξεων εκμηδενίζεται όχι μόνο από τα πεπραγμένα όλων σας, αλλά από την πάγια δέσμευσή σας για στήριξη του κεφαλαίου που επενδύει στη χώρα, στο χώρο της υγείας, γεγονός που από μόνο του υποσκάπτει τα θεμέλια του δημόσιου συστήματος υγείας. Συνεπώς, όσο και να λένε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά και τα άλλα αστικά κόμματα, η πολιτική, το φαρμάκι δηλαδή, της εμπορευματοποίησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας και στην υγεία δεν γίνεται φάρμακο με τίποτα για το λαό και τις ανάγκες του.
Και ακριβώς απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο λαός μας δεν πρέπει να δώσει κανένα άλοθη στην κυβέρνηση και στα άλλα αστικά κόμματα για την άθλια κατάσταση που ζει καθημερινά στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, και να διεκδικήσει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον τουρισμό, τώρα που ξεκινάει η σεζόν, για ασφαλείς μεταφορές και θωράκιση της υγείας των τουριστών και κατοίκων με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι αναγκαίο να εντείνουν τις διεκδικήσεις τους μέσα από τα σωματεία, τους φορείς, για πραγματική προστασία του λαού από την πανδημία, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος και επίταξη του ιδιωτικού τομέα, για μαζικούς εμβολιασμούς με όλα τα διαθέσιμα σκευάσματα, για μέτρα στους χώρους δουλειάς όπου χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται και σήμερα στο έλεος των πρωτοκόλων της εργοδοσίας. Συνεπώς, το λέμε ξεκάθαρα πως πρόκειται για ένα πιστοποιητικό εργαλείο, δηλαδή διαιώνισης της εγκληματικής πολιτικής σας, μη τήρησης των αναγκαίων απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλων για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, μιας πολιτικής που έως σήμερα έχει οδηγήσει σε εκατόμμες νεκρών και σε τεράστιο αριθμό κρουσμάτων. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αν θέλετε το πιστοποιητικό του συγκεκριμένο, μπορεί να αποτελέσει και έναν ισχυρό μηχανισμό ηλεκτρονικού φακελώματος στο όνομα αντιμετώπισης της πανδημίας μέσω μαζικής καταγραφής, επεξεργασίας και αξιοποίησης ιατρικών και άλλων δεδομένων από τα αστικά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους ομίλους και την εργοδοσία, σε διασύνδεση με ήδη υπάρχουσες με ήδη υπάρχοντες κρατικούς και ευρωνοσιακούς οργανισμούς και μηχανισμούς φακελώματος. Στη βάση λοιπόν των ανωτέρων καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.